Καμία άρση μέτρων δεν θα γίνει μέχρι την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα κάνει Πάσχα με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού στην εστίαση. Εάν και η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει άρση των μέτρων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατάργηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, δεν αποκλείεται οι ειδικοί να καταθέσουν για το Μάιο τις σχετικές αποφάσεις και όχι για την περίοδο του Πάσχα, καθώς η πανδημία είναι σε έξαρση. Μπορεί να μην είναι στους 100 οι θάνατοι όπως ήταν, να μην είναι διασωνωμένοι στους 600, μπορεί να πέφτουν με αργούς ρυθμούς αυτά τα νούμερα, αλλά είναι σκληροί δείχτες, θα αργήσουν ακόμα να μειωθούν, θα πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς και μην ξεχνάμε ότι η Ω2 είναι μία μετάλλαξη πάρα πολύ μεταδοτική και βεβαίως όσοι είναι εμβολιασμένοι παίρνουν τις οδηγίες τους, μπορούν να μείνουν και στο σπίτι τους και να περάσουν με πιο απλά συμπτώματα. Όσοι όμως είναι ανεμβολίαστοι, τους έχουμε στα νοσοκομεία και η πλειοψηφία που έχουμε στα νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Ειδικότερα στο τραπέζι τέθηκε η πρόσβαση ανεμβολίαστων στην εστίαση αλλά και η κατάργηση της υποχρέωσης να επιδεικνύουν αρνητικό rapid test για να εισέλθουν στα εμπορικά καταστήματα. Όπως λένε οι ειδικοί, χρειάζεται προσοχή καθώς δεν πρέπει να μπουν σε κίνδυνο οι περισσότερο ευάλωτοι συμπολίτες μας αλλά και η ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλες αυτές τις μέρες με τις γιορτές, με τις παρελάσεις και με όλα αυτά, λογικό είναι τα κρούσματα να ανέβουν αρκετά. Πιστεύω ότι με αυτά τα κρούσματα, τον αριθμό των κρούσματων και με τους σκληρούς δείκτες ακόμα σε αυτούς τους αριθμούς, δεν νομίζω ότι θα πάρει τέτοια απόφαση προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά στη χρήση μάσκας, σε πρώτη φάση αναμένεται να καταργηθεί στους περισσότερους εσωτερικούς χώρους, ωστόσο πιθανότατα να διατηρηθεί σε κάποιους χώρους αυξημένου κινδύνου, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σούπερ μάρκετ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η Ω2 είναι πολύ μεταδοτική. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες ολόκληρες, ο ένας μεταδίδει στον άλλον. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες. Παράλληλα, για τους εμβολιασμένους, η κυβέρνηση σχεδιάζει να άρει την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, η καραντίνα 5 ημερών για όσους νοσούν με κορονοϊό δεν πρόκειται να μειωθεί.